Υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα. Υπάρχουν και τα άλλα τα ζητήματα, ότι είναι η ευθύνη του Προέδρου της Βουλής που πρέπει να ανακοινώσει και να ξεκινήσει. Όμως δεν είναι δεμένα τα χέρια, κύριε Κουρουμπλή, των κομμάτων και των βουλευτών για να προχωρήσουν. Μπορούν δηλαδή τα κόμματα να συγκεντρωθούν, να μιλήσουν και να πούνε είμαστε 30, είπαμε πριν είμαστε 38, δεν ξέρω ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα αποφασίσει τελικά. Εάν θεωρήσει ότι είναι πράγματι εγκλήματα, θεωρώ ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει. Λοιπόν, και τα κόμματα έχουν την ίδια ευθύνη όμως, διότι ενώ το ξέρουν, δεν κάνουν τίποτα. Θα μπορούσαν να ξεκινήσουν με την κατάθεση της πρότασης. Αυτό που μας οδηγεί, μισό λεπτάκι, για τα θέματα είναι και κρίσιμα εδώ, και δεν έχουμε, όπως είπατε πριν, κύριε Κουρουμπλή, θα διερευνηθούν. Δεν έχουμε. Είδατε εδώ, η βουλευτική περίοδος, λέει ο κύριος Χρυσόγονος, είναι κάτι σε ώρες μετριέται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε χρόνο για εξεταστικές και διερευνήσεις. Κύριε Κρητοκοπούλου, ένα λεπτάκι. Έχουμε τον κύριο. Δεν έχουμε μισό λεπτό, παιδιά. Σύντομα, σας παρακαλώ. Ωραία. Έχουμε λοιπόν. Αυτό θα πω. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Έχουμε. Ο κύριος. Ο κύριος Μιλτιάδος, λοιπόν, είναι ένας ακόμη πολίτης, ο οποίος έχει προσφύγει προς τον Αεροπάγο και έχει καταθέσει εκεί μήνυση. Με ενημερώνουν ότι η μήνυση αυτή θα συζητηθεί στον Αεροπάγο την Τετάρτη, την προσεχή Τετάρτη. Κύριε Μιλτιάδος, με ακούτε? Γεια σας, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Λίγο σύντομα, παρακαλώ, πείτε μου τι ακριβώς περιμένετε να γίνει Τετάρτη και προς ποιον στρέφεται η μήνυση. Κοιτάξτε, δεν είναι η μήνυση την Τετάρτη. Μήνυση είχαμε. Ναι, μ' ακούτε? Μήνυση είχαμε. Έχω υποβάλει 20 του Φεβράρι του 2012. Μ' ακούτε? Ναι. 20 του Φεβράρι του 2012 κατά του Γιώργου Παπανδρέου Πάπα Κωνσταντίνου, ναι. Και επίσης την Τετάρτη 5 του Δεκέμβρη, ναι. Η ώρα 6 το απόγευμα στον Άριο Πάγο, στον πρώτο όροφο, συζητείται αίτηση ένσταση κατά του κύρους των βουλευτικών εκλογών. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση είναι παράνομη από παράνομες εκλογικές διαδικασίες. Κύριε Μιλτιάδος, με ακούτε? Ναι. Κύριε Χρυσόγονε, μπορεί να σταθεί κάτι τέτοιο, διότι εδώ πέρα βλέπουμε ότι μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Αν είναι ή όχι η κυβέρνηση, λογικά εκλεγμένη. Συγγνώμη. Βέβαια, γιατί έγινε με την απογραφή τη λανθασμένη. Να σας πω γιατί, διότι παραβιάστηκε το 29 άρθρο παράγραφος 2 και το 52 παράγραφος μαζί με συγχρόνως με θεμελιώδη άρθρα του Συντάγματος. Έχει σταδιοδρομηθεί από το 2001 με τέτοιο τρόπο και ψηφίστηκε το άρθρο 86 με μαφιόζικο τρόπο για να προστατεύει την πολιτική τάξη, προσέξετε, για τις ενέργειες τις αντισυνταγματικές που θα ερχόντουσαν. Και το 86 άρθρο του Συντάγματος που λέει για το ότι θα παραπέμπεται στη Βουλή να εξετάζεται από την ίδια οικογένεια εάν έχει κάνει κάποιος παράπτωμα, αυτό είναι αντισυνταγματικό πλήρως. Και καλό τον κύριο Χρυσόγονο να το αναφέρει αυτό, ότι το άρθρο 86 δεν συμφωνεί με το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος και θεωρείται ζυζάνιο, το οποίο δεν ισχύει, διότι δεν συμφωνεί με τα θεμελιώδη άρθρα του Συντάγματος και με την αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης. Κατάλαβα. Με καταλαβαίνετε. Σας ευχαριστώ. Ναι, προσέξτε, υπήρχε δόλος στη ψήφιση του άρθρου 86. Λοιπόν, με καταλαβαίνετε, αυτό... δηλαδή έρχονται και άλλα θέματα και βλέπουμε ότι, με καταλαβαίνετε. Άρα ναι. Σας καλώ και τον κύριο Χρυσόγονο, εάν θέλει να έρθουμε σε επαφή μαζί για την Τετάρτη η ώρα 6 το απόγευμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν... ακούσατε την πρόταση αυτή. Εάν αλλάξει η κυβέρνηση, τι γίνεται? Δεν μπορεί να ανταλλάξει αυτά. Εδώ είναι το τελευταίο ερώτημα προς τον κύριο Κουρουμπλή και στον κύριο Μοίρα. Και θέλω να ρωτήσω, οι εναλλακτικές προτάσεις, διότι είναι εύκολο από τη μία πλευρά να κατακρίνουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Πασό και της Δημάρ. Από την άλλη πλευρά, ποια είναι τα εναλλακτικά μέτρα?
Κύριε Γκουρουμπλή, πρώτα λόγο σε εσάς και μετά στον κύριο Μοίρα. Κοιτάξτε, από το 2010 υπήρχαν εκτιμήσεις ότι θα μπορούσε ακόμα και να δεχθεί κανείς ότι το έλλειμμα ήταν εκεί, που υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρές αμφισβητήσεις, όχι γιατί δεν υπήρχε εκτροπή του ελλείμματος στην περίοδο του 9, αλλά η διαχείριση όλη μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν εγκληματική από τον κύριο Παπακοσταντίνου. Σήμερα τι πρόκειται να γίνει όμως από εδώ και πέρα? Ναι. Πάμε και ερχόμαστε και εδώ τώρα. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι πάντα υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Ποια είναι αυτή? Δηλαδή, η εναλλακτική πρόταση είναι ότι οι κυβερνήσεις των τελευταίων τριών ετών δεν διαπραγματεύονται. Η Ελλάδα έχει στα χέρια της, εκτός και αν δεχτεί κανείς, ότι όλοι αυτοί μας κάνουν χάρη και θέλουν να μας ελεήσουν. Άρα λέτε για μια κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν λέμε ότι είμαστε εταίροι, ότι οι ζημίες που μπορεί να υποστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και όχι μόνο, ναι, ακόμα και η Αμερική και η Κίνα και η παγκόσμια οικονομία, είναι ανυπολόγιστες. Μάλιστα. Η χώρα είναι σε μια γεωστρατηγική θέση που κανείς, σας λέω μόνο ένα απλό πράγμα, όταν μου ζήτησαν μια συνέντευξη μια μεγάλη Ολλανδική εφημερίδα και τους είπα, μου έλεγαν συνεχώς ότι δεν φοβάστε ότι θα βγάλουν την Ελλάδα από την ΟΝΕ και θα γίνει αυτό και θα γίνει τ' άλλο. Και εγώ λοιπόν, τέλος πάντων, μέσα στην πίεση που δεχόμουν από τις ερωτήσεις αυτές, τους είπα ότι αν το διανοηθείτε, εκτός από τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν τις οικονομικές, μπορεί να δείτε σε κάποιο λιμάνι του Αιγαίου ένα άλλο στόλο. Και τότε μου λέει ο δημοσιογράφος, τότε αυτό να το γράψω, κύριε Κουρουμπλή, θα είναι εκβιασμός των αναγνωστών μου. Δηλαδή η χώρα μπορεί να υφίσταται συνεχώς εκβιασμούς. Η Ελλάδα απαγορεύεται να εκβιάζει κανέναν. Μάλιστα. Κύριε Μοίρα. Εγώ θα σας τα δώσω δημοσιογραφικά με τίτλους. Η συμφωνία η οποία υπεγράφει διασφαλίζει μόνο μνημόνια ως το 2040. Με το κούρεμα των ομολόγων, την επαναγορά των ομολόγων, θα βάλουν χέρι και πάλι στα ταμεία, τα μόνιμα θύματα. Η εναλλακτική όμως, κύριε Μοίρα. Μισό λεπτό. Ο μηχανισμός αυτόματης διόρθωσης φέρνει ιδιωτικοποιήσεις υπό τη μορφή ξεπουλήματος και νέα μέτρα. Ο ειδικός λογαριασμός, ο δεσμευμένος, σημαίνει εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Έχουμε το φορονόμο που είναι τρομονόμος, νόμος Ηρώδης που βάζει ως τεκμήριο τα παιδιά. Αυτά, με συγχωρείτε, ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Λοιπόν, πείτε μου λοιπόν την άλλη πρόταση. Η θέση των ανεξαρτήτων Ελλήνων, την οποία εκφράζω, είναι κατάργηση των μνημονίων, καταγγελία των δανειακών συμβάσεων, επιτροπή λογιστικού ελέγχου, ισχυρή διαπραγμάτευση με πολλούς εταίρους να ανοίξει το παιχνίδι των συνομιλητών και των συμμάχων και επιτέλους να αξιοποιηθεί το χαρτί που δεν έχει αξιοποιηθεί, που είναι η σπουδαία σημαντική γεωστρατηγική θέση της χώρας σε μια ιδιαίτερα ρευστή και ρυψοκίνδυνη περίοδο για την Ανατολική Μεσόγειο, για την Ευρώπη και γενικά για τη διεθνή κοινότητα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε εσείς κάτι για το θέμα του ΕΣΠΑ? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα μεγάλο το οποίο δεν έχει κλείσει προφανώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που ήσασταν εδώ πέρα απόψε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό μήνα την άλλη εβδομάδα με ένα ιδιαίτερο θέμα: εθνικοί ευεργέτες και κληροδοτήματα. Ένα θέμα το οποίο σίγουρα μπορεί να προσφέρει και όταν θα ανοίξει θα δούμε πού υπάρχουν χρήματα, ποιοι τα προσφέρουν και βεβαίως το καλό που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από αυτό το σκοπό. Καλό βράδυ.